Να ξεκινήσουμε πρωτίστως, Ελευθερία μου, αν έχεις κάποιο νεότερο για την υγεία του Υπουργού Ναυτιλίας, του κυρίου Πλακιωτάκη. Ο οποίος και τώρα νοσηλεύεται για τρίτο 24ωρο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σας πω ότι το χθεσινό βράδυ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο από την άποψη ότι ο κύριος Πλακιωτάκη συνεχίζει να είναι εμπύρετος, είχε υψηλό πυρετό. Κάτι το οποίο τον έχει ταλαιπωρήσει αρκετά μέχρι στιγμής, γιατί μην ξεχνάτε ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην εισαγωγή του εδώ στον Ευαγγελισμό ήταν τόσο το χαμηλό οξυγόνο όσο και ο υψηλός πυρετός. Ωστόσο, κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να διασωληνωθεί. Πολύ σημαντικό, το τονίζω. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ πρέπει να σας μεταφέρω και μια ευχάριστη είδηση σε όλη αυτή τη δυσκολία, σε αυτό το δύσκολο γεγονός το οποίο περιγράφω τόση ώρα, είναι ότι η φαρμακευτική αγωγή η οποία του χορηγείται, φαίνεται ότι ο οργανισμός του κ. Πλακιωτάκη έχει αντιδράσει θετικά. Είχαμε πει ότι χρειάζονται 48 ώρες προκειμένου να έχουμε μια εικόνα για την πορεία της υγείας του βάσει της συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη λοιπόν αγωγή φαίνεται ότι ανταποκρίνεται, λοιπόν. Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι το ευχάριστο που μας μεταφέρεις, Ελευθερία. Περιμένουμε και σήμερα να δούμε τι θα πούν οι γιατροί και η κυρία Κοτανίδου, η οποία τον κουράρει. Ωστόσο, πρέπει να πω το εξής, ότι του χορηγείται οξυγόνο υψηλής ροής. Και του έχουν συστήσει, του συνέστησαν οι γιατροί, να αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο να μιλάει ή να συζητάει με τους στενούς συνεργάτες του και την οικογένειά του, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο περισσότερο οξυγόνο γίνεται. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Όπως σας είπα, ωστόσο, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και επίσης οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για την πορεία της υγείας του. Αυτό λένε οι γιατροί με τους οποίους μιλήσαμε πριν από λίγο. Να ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος και γρήγορα να επιστρέψει στο σπίτι. Έτσι. Η περιπέτεια αυτή να τελειώσει άμεσα για τον Υπουργό Ναυτιλίας, όπως και για όλους τους ασθενείς φυσικά. Πολύ ευγενικός άνθρωπος, είναι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, ο κύριος Πλακιωτάκης, αλλά όπως λες, και εκείνος και όλοι οι υπόλοιποι, οι απλοί πολίτες που δίνουν αυτή την πολύ δύσκολη μάχη στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στις απλές κλινές.